Καλά πάει εκεί με την βίζα τη. Γιατί κάτι στη Ρόδο είχαν κάτι προβλήματα προχθές κάτι Τούρκοι. Τώρα στη Λέζο πάει καλά αυτό το πρόγραμμα. Εντάξει, καλά πάει. Έχει πολύ κόσμο, ε. Έχει, πάρα γιατί έτσι κι αλλιώς είναι και πολύ ζεστές οι σχέσεις με το λαό της Τουρκίας. Και υπάρχει βέβαια, εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι και εκεί μπορούν και όλοι έχουν την οικονομική δυνατότητα να θέλουν. Οι Τούρκοι λέτε. Και οι Τούρκοι, τι να μπορούν, περισσότερο είναι. Ο πληθωρισμό εκεί είναι. Τρέχει με 90%. Και βέβαια, και αντίστροφα, δεν ξέρω κατά πόση δυνατότητα έχουν και οι Μυτιλινοί να κάνουν διακοπές και στα υπόλοιπα νησιά και όχι μόνο στη Λέσβο. Πάντως, σίγουρα αυτό που αποδεικνύεται περίτρανα από την περίπτωση της ενδοοικογενειακής βίας του γνωστού ποινικολόγου είναι ότι δεν αρκεί αυτό που κλείνει σε όλες τις πτώσεις η κυβέρνηση, η αυστηροποίηση των ποινών. Γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά το νέο ποινικό κώδικα και τι κυρώσεις θα είχε και δεν τον εμπόδισε αυτό να προβεί σε αυτές τις απεχθέστατες πράξεις και να συνεχίσει να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Γιατί ακριβώς απουσιάζει και ούτε κατά τη γνώμη μας είναι επαρκές το panic button που παρουσιάζει η κυβέρνηση ως το μόνο φάρμακο για πάσα νόσο, γιατί απουσιάζει πραγματική πρόληψη, τα πραγματικά μέτρα ουσιαστικής στήριξης των γυναικών. Και εγώ σας ρωτάω, πόσα σήμερα συμβουλευτικά κέντρα υπάρχουν, πόσοι ξενώνες φιλοξενίες υπάρχουν σε όλη τη χώρα, πόσος χρόνος χρειάζεται για να μπορέσει μια γυναίκα διαδικασία να βρει τη δυνατότητα να απευθυνθεί σε αυτά τα συμβουλευτικά κέντρα ή στους ξενώνες, να μπει στους ξενώνες όταν μιλάμε για ελάχιστα σε όλη τη χώρα και πολύ περισσότερο και, και στην Αθήνα αλλά και στην επαρχία. Και βεβαίως κυρίως απουσιάζουν εκείνα τα ουσιαστικά μέτρα στήριξης που θα επιτρέψουν σε μια γυναίκα να σταθεί στα πόδια της για να μπορέσει να φύγει από τέτοιου είδους κακοποιητικές σχέσεις, οι οποίες δυστυχώς, επειδή ακούσαμε ότι λειτουργεί το panic button, δυστυχώς, δεν έχει περάσει πολύ καιρό από το κορίτσι που έφτασε έξω από το αστυνομικό τμήμα και δολοφονήθηκε, κάνοντας υποτίθεται όλα τα. Και ο πατέρας του, το άτυπο κορίτσι. Όλα τα. Γιατί δυστυχώς πολλές από αυτές τις ιστορίες δεν σταματάνε στον ξυλοδαρμό. Κυρία Κομνάκα, σας αφορούν αυτές τις εξελίξεις στην κεντροαριστερά ή είστε μόνοι σας, ό,τι και να γίνει? Καλά, μόνοι μας δεν είμαστε, γιατί απευθυνόμαστε στο λαό και δεν ζητάμε εκείνα, αν θέλετε, στηρίγματα. Τις παρακολουθούμε, αλλά το κύριο είναι ότι αυτά δεν αφορούν στην ουσία τους ίδιους τους εργαζόμενους στο λαό. Γιατί πραγματικά γίνεται μια προσπάθεια να ξαναζεσταθεί μια σούπα που όχι απλά έχει δοκιμαστεί πολλές φορές, έχει ξυνήσει με τα ίδια παλιά δοκιμασμένα υλικά. Για να δημιουργηθεί γίνεται μια προσπάθεια να ξαναστηθεί ένας πόλος που θα εγκλωβίζει τη λαϊκή δυσαρέσκεια απέναντι σε μια κυβέρνηση που συνεχίζει ακάθεκτη, που θεώρησε ως μήνυμα την αποδοκιμασία στις εκλογές, το θεώρησε ως μήνυμα για να συνεχίσει ακάθεκτη το αντιλαϊκό της έργο, με πιο χαρακτηριστικό, και θα το πω ότι δεν μπορεί να μην υποθεί αυτό, με πιο χαρακτηριστικό την κατάπτυστη τροπολογία με την οποία έρχεται να ολοκληρώσει το έγκλημα απέναντι στη Λάρκο. Και αύριο 12 η ώρα στο Σύνταγμα καλούνε να βουλιάξει η Αθήνα πραγματικά απέναντι σε μια τέτοια ανάλγητη απόφαση της κυβέρνησης να δώσει στην πραγματικότητα τη δυνατότητα να πεταχτούν στο δρόμο οι εργάτες της Λάρκο που για πέμπτη χρονιά βρίσκονται σε κινητοποιήσεις και που έδειξαν, αν θέλετε, και στις εκλογές τη δύναμη των αγώνων του. Αλλά και γι' αυτό θεωρούμε βέβαια ότι γίνεται μια προσπάθεια να εγκλωβίζεται η λαϊκή δυσαρέσκεια σε τέτοιου είδους συζητήσεις ή προσδοκίες, υποτίθεται, οι οποίες είναι ξαναδοκιμασμένες και, αν θέλετε, και όχι μόνο στη χώρα μας και ευρωπαϊκά.